always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come on, Brian, cheer up. Always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. First things happen to see, you know. Always look on the right side of life. What you gotta lose, you know? You come from nothing, you go back to nothing. What you lost? Always nothing. Look on the right side of life. Nothing will come from nothing, you know. Incidentally, this record's available in the foyer. Always look on the right. Someone's got to live as well, you know. Who do you think pays for all this rubbish? Always look on the money back, you know. I told him. Καλησπέρα, πάλι εδώ κοντά σα. Με τρελοκέφι όπω πάντα. Βεβαίω. Δεν μα άμε, δεν κολλάμε. Όχι, όχι. Και από τον Δημήτρη. Και από την Ελπίδα. Η φατσούλα που βλέπετε εδώ ανάμεσά μας, έτσι με τα πολύ γλυκά και παιδικά χαρακτηριστικά, είναι η Νεφέλη Καρούκη ή αλλιώς Νεφούφου. Καλώς όρισες, Νεφέλη μας. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς σας βρήκα. Δηλαδή, συγγνώμη, ρωτήσω κάτι. Όταν είχες γενέθλια και σου λένε κάνε φού τα κεράκια, γιατί σου λένε κάνε φού, νεφούφου. Ναι, ναι, κάπως έτσι. Ωραίο. Οπότε τα φυσούσα αμέσως επειδή τα κεράκια. Με τόσα φού. Από την πρώτη χρονιά. Αυτά είναι. Έτσι. Τέλεια. Και είσαι κερασμηνιώτησα λοιπόν, ε. Ναι, ναι. Όχι γέννημα θρέμα είναι η αλήθεια, αλλά είμαι 14-15 χρόνια στη Νέα Σμύρνη, οπότε αισθάνομαι πλέον γέννημα θρέμα. Φυσάει ο αέρας μέσα σου, ο νοσμηνιώτικος. Ναι, ναι. Έτσι. Πήγε σχολείο όμως εδώ, έτσι. Ναι, ναι, τελείωσα στο τρίτο, στη Νικομηδία, στο Κολυμπητή. Στο αγαπημένο κι εγώ όπως. Μόνο εγώ δεν πέρασα από εκεί. Δεν πέρασα. Λοιπόν, η φίλη μας είναι Νεφέλη, είναι θεατρολόγος, ανιματέρ, εμψυχώτρια. Και μουσικό. Διοργανώτρια πάρτι. Ναι, ναι, ναι. Κλόουν, αυτό είναι στα πλαίσια του ανιματέρ. Είναι στα πλαίσια του ανιματέρ. Ανιματρίση. Λοιπόν, και μουσικός. Και μουσικός. Να τα πάρουμε με τη σειρά, να τα πούμε όλα μαζί. Πάμε. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Λοιπόν, είμαι θεατρολόγος. Έχω σπουδάσει. Πες τα μας αν θες με χρονολογική σειρά. Με χρονολογική σειρά. Έτσι, ναι. Τότε θα τα πάρω από την πλευρά τη μουσική. Okay. Το πρώτο μου πτυχίο μουσική το πήρα όταν τελείωσα την τρίτη ηλικίου. Έχω τελειώσει λοιπόν τα θεωρητικά τη μουσική και διδάσκω και πιάνο. Και κάνω και ORF που είναι μουσικό παιχνίδι για παιδάκια από σχολική ηλικία. Πιάνο σε μικρού και μεγάλου. Και σε μικρού και σε μεγάλου. Okay. Ενδιαφέρεσαι. Τώρα στα γεράματα. Γιατί? Γιατί? Εγώ είμαι το θεάτρο, εγώ μωρέ, μην κομπλάρω για τους μουσικούς. Έχω κομπλάρει τους τοπίους, μην κομπλάρω. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Τώρα μετά δεν θα γίνει, δεν θα έχουν δουλειά κανένας. Για πες, Νεφέλη. Λοιπόν, ναι, το πρώτο κομμάτι λοιπόν, η πρώτη μου ενασχόληση με τα παιδιά ξεκίνησε με τη μουσική, όπου ξεκίνησα να κάνω μαθήματα σε διάφορα οδεία.
Και στην πορεία ασχολήθηκα και με τη, με σεμινά, έκανα κάποια σεμινάρια μουσικοκινητικής αγωγής, το σύστημα όρο το λεγόμενο που κάνουμε σε παιδάκια προσχολικής ηλικίας. Με συνεπήρε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού, γιατί ναι, μεν η μουσική είναι ένα παιχνίδι, αλλά το να κάνεις μαθήματα θεωρητικά και πιάνο είναι λιγάκι πιο, έχει το διάβασμά του, ενώ το να ασχολείσαι με τα μικρούλια είναι παιχνίδι-παιχνίδι, οπότε κάπως έτσι μου μπήκε και το μικρόβιο του να κάνω πάρτι και να παίζω με τα παιδιά σε άλλο επίπεδο πλέον. Αυτό όσον αφορά τη μουσική, διδάσκω ακόμα και σήμερα. Με τους αμελείς μαθητές σου τι κάνεις? Με τους αμελείς μαθητές μου η αλήθεια είναι ότι δεν μου φαίνεται, αλλά είμαι πάρα πολύ αυστηρή. Ποιος σου φαίνεται? Μου φαίνεται. Για ποιον ξέρει να κοιτάζει. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι εσύ με κατάλαβες γιατί είσαι του αντικειμένου, παιδί μου, αλλά... ναι. Οκ, okay, ναι. Λοιπόν, τιμωρίες. Ναι, εντάξει, τώρα όσο μπορείς. Δεν μπορείς τώρα στη μουσική, τι να κάνεις. Σωστό. Δεν θα πάρει αυτοκόλλητο, αυτή είναι η τιμωρία. Έτσι. Τι περιμένεις τώρα? Γιατί? Τι περιμένεις? Όχι, αυτό είναι μια τιμωρία. Γιατί το ένα θα πάρει αυτοκόλλητο, πρέπει να πάρει κάτι άλλο. Να μαθαίνουμε λίγο να παίρνουμε κάτι. Ναι. Έτσι. Εντάξει, όχι. Έχει σημασία ότι από πολύ μικρό το παιδί πρέπει να καταλάβει ότι αν δεν ακολουθεί κάποιους κανόνες, κάτι θα χάσει. Πάνε προεκτάσεις, έτσι. Έτσι, έτσι, έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, διδάσκω ακόμα και σήμερα μουσική. Έχω αρχίσει τα τελευταία χρόνια και κάνω και μαθήματα σε μωρά. Σε μωρά? Ναι, είμαι και στο Εθνικό Οδείο της Νέας Μύρνης. Κάτσε, πώς κάνεις μάθημα σε ένα μωρό? Όταν λέω μωρά, να, ένα μωρό. Το πιο μεγάλο. το μεγάλο το μωρό. Λοιπόν, το πιο μικρό παιδάκι που έχω είναι 18 μηνών στο 2. Ο Χριστός. Ναι, είναι ανάμιση έτους. Τι ωραία, με την Κασετρινούλα του, έτσι να κάνω με την Τσαντούλα. Όχι, ρε παιδιά, όχι. Πώς γίνεται? Έχουμε την μπάλα του για την ακρίβεια. Όχι, ναι. Το μάθημα αυτό φυσικά γίνεται με τις μαμάδες παρούσες, εννοείται. Έτσι. Και αφορά τώρα παιχνιδάκια, πολύ απλά τραγουδάκια, πολύ κλίση, χορευτικά και πάντα με τη βοήθεια των μαμάδων. Γιατί εντάξει, τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία δεν είναι στην. Δεν μπορούν να το καταλάβουν όλο αυτό από μόνο τους, χρειάζεται και ένα σπρωξηματάκι. Και αυτό θα σε ρωτήσω. Πώς καταλαβαίνεις ότι το γουστάρει το παιδί και δεν το κάνει επειδή το λέει μαμά? Χαίρονται. Θα χτυπήσουν παλαμάκια, θα γελάσουν. Συμμετέχουν. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Κάτσε, 18 μηνών επικοινωνούν, λένε τα βασικά. Όχι. Κοίταξε, είναι 1,5 χρονών, φαντάζομαι. 8 μηνών είναι 12. Ναι, 1,5 χρονών. Άμα κλαίνε δεν του αρέσει, άμα γελάνε του αρέσει. Ναι. Περπατάνε 1,5 χρόνο 18 μηνών κάποιοι. Ναι, ναι, όχι, κανονικά περπατάνε. Απλά δεν έχουν την ομιλία. Δηλαδή... Δεν έχουν άρθρωση μας. Ναι. Είναι εντάξει, είναι κάποια που είναι, είναι πιο ανεπτυγμένα στο κομμάτι της ομιλίας και θα πούνε και κάτι παραπάνω. Είναι ας πούμε η μικρή μου Μιχαέλα που μαθαίναμε ένα τραγουδάκι το «Παίζω κρυφτό» και κρυβόταν πίσω από τις κουρτίνες και έλεγε 1, 2, 3 αυτού και βγαίνω. Έλα. Έλεγε. Και συνέβη, είναι 2 χρόνων αυτό το πράγμα. Πόσο μπορεί να σου μείνει, τώρα μην πείτε ότι δεν θυμάστε αν σας το κάνανε η ομάδα σας. Σε δεν ξέρω πού είσαι και πια και με κουρλά. Το πάει ο λαός να πιει νερό. Όχι, πόσο το τραγουδάκι μπορεί να σου γίνει βιώμα και να σε συνεχίσει. Ναι, 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 ναι. Μα ό,τι και να κάνει. Διάφορα μουσική. Τα παιδιά είναι σε σκουτάρια. Όλα αυτά. Τα, δηλαδή, ακόμα και ένα παιδάκι που μπορεί μέσα στο μάθημα να δείχνει ότι δεν. Να μην έχει συμμετοχή και να δείχνει ότι δεν το πολύ ενδιαφέρει. Μου λέει μαμά του στο σπίτι, παίζουν συνέχεια και τραγουδάνε συνέχεια αυτά που κάνουμε στο μάθημα. Μα και η μουσικοκινητική είναι ολόκληρη επιστήμη. Έτσι, ολόκληρη παιδαγωγική μουσικοκινητική. Βέβαια, αυτό που κάνω τώρα εκεί, επειδή είναι τόσο μωρά, είναι ένα πολύ πρώιμο στάδιο του όρου τη μουσικοκινητική. Γιατί δεν μπορεί να κάνει μουσικοκινητική. Υποτίθεται ότι το σύστημα αυτό που έφτιαξε ο Κάρλ Ορφ είναι για να το κάνει από παιδάκια 3 χρόνια. 3 και 4, 5, ναι. Οπότε τώρα όταν μιλάμε για τόσο μωρά, είναι λίγο προσαρμοσμένα όλα. Αυτό που λες από 3 χρόνια, δηλαδή τι κάνει? Κάνει πάλι στο Εθνικό 2. Τι του κάνει? Κάνει σύστημα Ορφ. Είναι σύστημα Ορφ, είναι το κλασικό σύστημα Ορφ. Έχει παιχνίδια, έχει τραγούδια, έχει οργανάκια. Έχει να μάθουμε το ρυθμό. Για 3-4 τώρα αυτά, ε. Αυτό μέχρι... είναι από 3 μέχρι και 6 χρονών είναι η μουσική. Φαίνεται, παιδιά, ο ρυθμός. Έχω ακούσει από γονείς, συγγνώμη για τη διακοπή, ότι από μικρά, δηλαδή, βάζει μια μουσική, άλλα κουπανά τα χέρια του έτσι, άλλα τα κουπανάνε, τα βαράνε με ένα μέτρο. Αυτό και είναι... σε αυτό σε εξετάζουν και τα μουσικά σχολεία. Αυτό κάνουν. Παραμάκια, αν ξέρει να χτυπάει. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έχει πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι του ρυθμού και αν ένα παιδί δεν το έχει, είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να παίξει και το ίδιο μουσική. Να. Οπότε το δουλεύουμε. Τώρα αυτό όσο μπορούμε να το δουλέψουμε σε τόσο μικρά, παρόλα αυτά μου τους δίνω οργανάκια. Παίζω εγώ ένα τραγουδάκι ας πούμε, στο πιάνο και εκείνα πρέπει ας πούμε, με την βοήθεια της μανούλας να χτυπήσουν το οργανάκι στο ρυθμό. Κάποιοι το καταφέρουν και μόνο τους. Στα μωρά ή στα τρίχρονα τετράγωνα? Και στα μωρά. Για τα τετράχρονα νομίζω ότι έχουν. Από 1,5 σου λέει μέχρι. Τα μεγάλα τριών. Τα καταφέρνουν πολύ καλά. Τα καταφέρνουν πολύ καλά τετράχρονα που έχουν. Ναι, μετά είναι και πια θέμα αντίληψης. Ναι. Σίγουρα τα μεγαλύτερα ναι, έχουν καλύτερο όλη αυτή την αίσθηση του τι πρέπει να κάνω και πόσο γρήγορα και πόσο αργά. Εκεί κάνεις πλέον και παιχνίδι, κανονικό παιχνίδι ρυθμού. Mm-hmm. Το πιο αργά, το πιο γρήγορα. Τώρα στα τόσο μωρά δεν μπορεί να κάνεις και τόσο εξελιγμένο. Ναι. Είναι λιγάκι αυτό, είναι το πιο πρώιμο στάδιο. Αλλά έχω δει κορίτσια 4 που είναι πάρα πολύ εξελιγμένα νοητικά και από αντίληψη που είναι. Δηλαδή, καταρχάς, η μουσική βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά.
Όπως και το θέατρο στις μικρές ηλικίες. Η μουσική τα βοηθάει από την κοιλιά της μάνας τους. Και θα πω μετά ένα παράδειγμα που είχα πει σε άλλη εκπομπή, θα το ξαναπώ. Ολοκλήρωσα όμως με αυτό. Υπάρχει ολόκληρη μελέτη γι' αυτό. Ναι. Υπάρχει και βοηθάει πάρα πολύ. Και καταρχάς η μουσική, παιδιά, είναι μαθηματικά. Μην το ξεχνάτε αυτό. Δηλαδή, έχουν λογική. Και ο ρυθμός ακόμα είναι μαθηματικά. Θα πούμε στα παιδάκια, στα πιο μεγάλα τώρα, στα μωρά, θα πούμε 1, 2, 3, 4 να μετρήσουν. Mm-hmm. Και είναι μαθηματικά αυτό. Οπότε τα βοηθάει αργότερα σε αυτό που έχουν να αντιμετωπίσουν στο σχολείο. Την κυρία Γουμενοπούλου που είχαμε, τη θυμάσαι? Βεβαίως. Ναι. Είχα τον γονό της, ήταν το πρώτο μου ιδιαίτερο, τώρα το 98. Ακούγαμε μουσική γιατί για κάποιο λόγο συγκεντρωνόταν όταν τα κάναμε μάθημα. Ναι. Και ακούγαμε πολύ το Arizona Dream, το soundtrack από το Arizona Dream του Μπρέγκοβιτς. Όταν έπαιζε το In the Death Card, δεν ξέρω αν το θυμάστε, πάντα κοπανιόταν, χτυπιόταν, αυτά έκανε δείχνε. Αποκαλύφθηκε ότι το άκουγε η μάλλον ότι ήταν έγκυο συνεχώς. Σε αυτό. Ναι, φοβερό. Δηλαδή πάθα σόκα τον. Ναι, το λένε αυτό. Δηλαδή σαν να του ξύπναγε κάτι, ρε παιδί μου, κάτι ενστικτόδες εκείνη την ώρα, ξέρεις. Ναι, υπάρχει ολόκληρο τέτοιο που κάνουν, που διδάσκουν ακριβώς τι πρέπει να ακούνε οι έγκυες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ας πούμε, για ένα ήρεμο το παιδί. Καλές μουσικές, κλασική μουσική και τζαζ. Για πες λίγο γι' αυτό το κομμάτι, ας πούμε, έχεις ασχοληθεί με αυτό λίγο την περίοδο της εγκυμοσύνης με τη μουσική? Δεν έχω ασχοληθεί γιατί δεν ασχολούμαι με ενήλικες τόσο πολύ στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή με τους ενήλικες πιο πολύ έχω κάνει μαθήματα πιάνου που είναι κάτι πιο έχω την ύλη μου κλπ. Οπότε όχι με τις εγκυμονούσες. Απλά όσο περισσότερη μουσική ακούει μία έγκυος, τόσο πιο καλά θα μπορέσει και το μωράκι μετά. Να είναι ήρεμο. Δηλαδή άμα ακούει έγκυος μέταλ, συγγνώμη, θα βγει το παιδάκι. Ναι. Τουλάχιστον. Θα βγει έτσι από την κοιλιά, με blues Iron Maiden θα. Λες, Μαρή, Σολίνα, Τζινάκη. Έτοιμο, τελείως. Πάντως η NFL δεν είναι και λίγο μπίζνα αυτό το πράγμα και λίγο κομπίνα, η βιομηχανία, μουσική για μωρά, γιατί το βλέπω. Το βλέπω στα μαγαζιά, δεν είναι και λίγο, δηλαδή. Κοίταξε να δεις. Τι διαφορά έχει αυτή η μουσική από τη μουσική για 8χρονα, ας πούμε. Μέχρι να αρχίσω να ασχολούμαι, το πίστευα και εγώ αυτό. Ναι. Γιατί θα έλεγα, δεν καλέ τώρα, ένα μωρό. Πώς, δηλαδή, όταν κάνεις από 3χρονο και όχι, πάνω. Πώς εξειδικεύεις, με ποια κριτήρια εξειδικεύεις τη μουσική για μωρά? Κάνεις και τελείως άλλα πράγματα που θα έκανες, δηλαδή. Αυτό είναι ότι το προσαρμόζεις τόσο πολύ στην ηλικία των μωρών. Δηλαδή, κάνεις πολύ απλοϊκά πράγματα και είναι καθαρά. Άλλο λέω. Στην ακουστική τους. Δηλαδή, πώς θα επιλέξεις, ας πούμε, με ποια κριτήρια θα επιλέξεις το παιδί να ακούσει, κρίνοντας ότι είναι μουσική για μωρά κατάλληλη Βιβάλντι και όχι Σοπέν, ξέρω εγώ. Αυτό δεν έχει καθόλου να κάνει με το τι θα βάλεις το παιδί να ακούσει. Μπορείς να βάλεις σε ένα βρέφος να ακούσει το οτιδήποτε. Ναι, αυτοί που βγάζουν τα CD, που είναι σαν να σου λένε ότι είναι μουσική την οποία έχουμε ψάξει και έχουμε καταλήξει ότι είναι ιδανική, ενδεικτική για αυτές τις μικρές ηλικίες. Είναι αποτέλεσμα κάποιες διεργασίες που έγινε. Αυτό εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι συμφωνώ. Αυτό σε ρωτάω. Όχι. Αυτός, δηλαδή πιστεύω ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο είδος που πρέπει να ακούει κάθε ηλικία. Ούτε ένα συγκεκριμένο τραγούδι που κάνει για αυτή την ηλικία και για αυτή την ηλικία δεν κάνει. Μάλιστα. Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή, έχει τύχει σε μωρούλια να βάλω. Ναι, να βάλω κάτι ροκ. Πιο κοντά. Ναι. Να βάλω ροκ, ας πούμε. Δεν έχει. Και το ίδιο θα χορέψουν. Και μη σου πω ότι θα το χορέψουν και παραπάνω από ένα κλασικό παιδικό τραγουδάκι. Ναι, ναι. Και γενικά δεν είμαι τη άποψη ότι τα παιδάκια πρέπει να ακούνε μόνο τα παιδικά τραγουδάκια που μαθαίναμε κι εμείς, μια ωραία πεταλούδα κλπ. Πάντως τα παιδιά για το τραγούδι είναι. Είναι πιο εξελιγμένα νομίζω τα παιδιά πια ούτως ή άλλως. Είναι όμως πιο πρόθυμα, τουλάχιστον εγώ αυτό βλέπω στο σχολείο, είναι πιο πρόθυμα να ασχοληθούν με αυτό παρά με οποιοδήποτε άλλο είδος τέχνης. Τους είναι πιο προσιτό ακόμα και από τη ζωγραφική. Ναι. Με το που βάλεις δηλαδή ένα τραγούδι, εμένα μου αρέσει, ας πούμε, 28 Οκτωβρίου και τραγουδάμε, τη Βέμπο. Ναι. Και πόσο χαίρομαι ότι τσαφ με τη μία, ας πούμε, αρπάζουνε. Και το λένε ρε παιδί μου με κέφι. Πιο εύκολα και πιο ευχάριστα από το να πιάσουν να ζωγραφίσουν. Που το παιδί όταν βαρεθεί, ας πούμε, όταν τελειώσει τις ασκήσεις, τι θα σου πει, να σου ζωγραφίσω, ξέρω εγώ. Το να παίξει θέατρο είναι πιο ιστορία. Ναι. Πας τώρα σε άλλο κομμάτι που θα σου μιλήσω. Το τραγούδι όμως είναι. Πώς είναι η επιστήμη που είναι πιο προσιτή ιστορία, έτσι, και το τραγούδι ίσως είναι πιο προσιτή μορφή τέχνης. Θα τραγουδήσω στην μπάνιερα, θα τραγουδήσω στην παρέα. Έτσι, να μας το εξηγήσει λίγο. Ναι. Είναι το πιο άμεσο. Να μας το εξηγήσει αυτό. Είναι το πιο ευχάριστο, δηλαδή. Είναι και το πιο απλό πράγμα. Δηλαδή, ένα παιδί πλέον που είναι και τόσο εξελιγμένο με την τεχνολογία και θα μπουν στον υπολογιστή, θα πάνε το iPad κλπ. Είναι πολύ εύκολο να μπει στο YouTube και να ακούσει ένα τραγούδι παρά να πάει να δει μια παράσταση ή να παίξει το ίδιο. Και να συνδυάσει και με χορό κιόλα βλέποντα το βίντεο. Ναι. Οπότε πιστεύω ότι είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος το πόσο άμεσα μπορεί να βρει κάτι ένα παιδί μέσω τεχνολογίας για να μπορεί να ασχοληθεί μαζί του. Παρ' όλα αυτά, και επειδή είπες και για το θέατρο και να γυρίσουμε στο κομμάτι του τι είμαι και θεατρολόγος. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξουμε. Ναι. Εγώ και επειδή είμαι και στο σχολείο, βλέπω ότι τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη αγάπη για το θέατρο. Είτε τα μικρά που κάνουν πιο πολύ σε επίπεδο παιχνιδιού θεατρικά πράγματα, είτε και τα μεγάλα που πάμε πια και στους αυτοσχεδιασμούς και δίνουμε ρόλους και κάνουμε μίσεις και κάνουμε ακόμα και έργα.
τους αρέσει πάρα πολύ. Απλά θέλουν το έναυσμα. Δηλαδή, αν δεν τους δώσεις ένα τσικ να τους πεις, παιδί μου, ότι είναι αυτό. Έμπνευση. Πάρα πολύ σημαντικό. Έμπνευση. Εγώ τώρα να σκεφτείς ότι στα παιδιά της έκτης φέτος αποφάσισα να τους μάθω για το θέατρο με τον κόσμο. Οπότε είπαμε ότι κάθε 2-3 εβδομάδες, κάθε μήνα, θα αλλάζουμε και η χώρα. Ξεκινήσαμε λοιπόν να φέρουμε να συλλέξουμε πληροφορίες. Άλλος έφερε για θεατρικούς συγγραφείς της χώρας που επιλέξαμε, άλλος για σκηνοθέτες, άλλος για θεατρικά έργα, άλλος για τη θεατρική αρχιτεκτονική της συγκεκριμένης χώρας, για τα κουστούμια. Φτιάξαμε ένα τεράστιο κολλάζ λοιπόν, οπότε να έχουμε μπροστά μας το κολλάζ και να λέμε, ας πούμε στην τάδε χώρα, ποιος ήταν πολύ 38 συγγραφέα που να τον θυμόμαστε και ποιο έργο και πώς ήταν τα κουστούμια, τι φοράγανε και τι συνέβαινε εκείνη την περίοδο. Και αφού λοιπόν ολοκληρώθηκε το κολλάζ, είχα φέρει κι εγώ ένα θεατρικό έργο που είναι πολύ μεγάλο της συγκεκριμένης χώρας, ας πούμε, και μοίρασα ρόλους και το παίξαμε και πάνω στη σκηνή. Τι ωραία. Θεωρώ ότι ξετρελάθηκα. Υπάρχει ένα έργο, είχε ανέβει στο δικό μου σχολείο, δεν ξέρω αν το έχει γράψει θεατρολόγος που δουλεύει εκεί. Ιστορία του θεάτρου σε μια ώρα, κάπως έτσι. Αστεία. Και πιάνει δηλαδή από κομμέντια ντελάρντε, από αρχαία, αυτό από ό,τι θες. Αλλά στο πολύ όμως. Ναι, καλά τώρα, σε μια ώρα να βάλεις όλο το ιστορικό θεάτρο. Ναι, πρέπει να είναι. Αλλά κάνει καλό παντρεματάκι. Άρα μια ώρα, δύο, μια μισή. Ναι. Σαν έργο, αν υπάρχει, δεν το γνωρίζω. Ίσως ήταν έμπνευση. Δεν το είναι τη δική μα, ναι. Εγώ το έχω δει σε βίντεο πάντω αυτό, με σκιτσάκι, ότι όντω ξεκινάει, ξέρω εγώ, και από την Αγγλία, από το Ελισσαβετιανό Θέατρο, για την κομμέντια ντελάρντε κλπ. Και φτάνει και μέχρι και το σήμερα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει όμως. Όχι. Μιας και μιλάμε για το θέατρο και τα παιδιά, καταρχάς πες μας ποια είναι τα καθήκοντά σου ως θεατρολόγος. Ποια είναι τα καθήκοντα του θεατρολόγου σε ένα σχολείο, γιατί πολλοί κόσμος ίσως δεν ξέρει. Πες αυτό και θα σου ρωτήσω μετά. Αρχικά, το καθημερινό, το ότι βλέπω τα παιδιά μία φορά την εβδομάδα την κάθε τάξη. Έχω εβδομαδιαία επαφή με το κάθε τμήμα ξεχωριστά. Και έχουμε. Μέσα στα πλαίσια αυτά του μαθήματος έχουμε να ασχοληθούμε με πάρα πολλά πράγματα. Συνήθως προσπαθώ πολύ να ακολουθώ τις δασκάλες στο κομμάτι που κάνουν με την ευέλικτη ζώνη. Οπότε όταν κάνουν για κάποιο θέμα, για να το παίρνουν τα παιδιά να έχουμε την πνευματική μάθηση που λέμε και να έχουν μια σφαιρική γνώση, ας πούμε έχουν να κάνουν κάτι με το περιβάλλον, με την ανακύκλωση π.χ. Αυτή την περίοδο που το νηπιαγωγείο στο σχολείο μας ασχολείται με την ανακύκλωση, εγώ κάνω στα παιδιά τη θεατρική πλευρά, βέβαια, και ήταν και εδώ πολύ. Θεωρητική όμως ή διαδραστική, δηλαδή κάνετε αυτοσχεδιασμούς, κάνετε δραματοποιήσεις. Φυσικά. Όχι στα θρανία τους και τέτοια. Όχι. Το μάθημα, εγώ θεωρώ ότι το θέατρο δεν μπορεί να γίνει στα θρανία. Μέσα στην τάξη κάνετε. Όχι, υπάρχει αίθουσα διαμορφωμένη με σκηνή. Είναι η αίθουσα που κάνουμε και τις εκδηλώσεις μας ούτως ή άλλως. Το θέατρο λοιπόν, η αίθουσα εκδηλώσεων. Η αίθουσα εκδηλώσεων, εκεί όπου τα παιδιά ανεβαίνουν ακόμα και από την πρώτη δημοτικού πάνω στη σκηνή. Θέλω να τους περάσει δηλαδή το τι γίνεται όταν ανεβαίνω στο σανίδι, τι συμβαίνει, πώς αισθάνομαι όταν εκτίθεμαι. Αρχικά στους μαθητές μου και στην πορεία, όταν έρχεται η ώρα μιας γιορτής, πώς αισθανθόταν, θα είναι φύσκα το θέατρο με γονείς και θα ντρέπουμε κλπ. Κλπ. Να το καταπολεμήσουμε όλο αυτό. Οπότε, πέρα από παιχνίδια που θα κάνουμε για να περάσουμε καλά, εγώ προσπαθώ να τους περάσω και με τρόπο το ότι πρέπει να είμαστε πιο ανοιχτοί, να μην ντρεπόμαστε, να εκδηλωνόμαστε. Τα παιχνίδια αυτά έχουν λοιπόν σαν στόχο το να μπορούμε να εκφραστούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κινησιολογικά, συγγνώμη, να ρωτήσω. Είναι κινησιολογικά. Τα ρωτήσαμε αυτά γι' αυτό. Τα λέγαμε τώρα, σωστά πάνω. Ωραία, δεν πειράζει, επειδή εγώ δεν τα άκουσα. Εκτός από κινησιολογικά, τι άλλα είναι, ας πούμε, είναι για να συνδυάζουν και παιδιά που έχουν κάποιες ευαισθησίες, τύπου δυσλεξία ή τύπου. Η δυσλεξία δεν έχει να κάνει καθόλου με το θέατρο, δεν έχει να κάνει με τη σχολεία. Δεν μπορεί να καθόλου. Ναι. Ίσα που έχω παιδί. Υπερκινητικότητα θε να πει, μάλλον. Ναι, η ΔΕΠΗ. Διάφορα... Και όντω αυτό με τα υπερκινητικά. Τι γίνεται, όντω. Και τη διάσπαση προσοχή στα ΔΕΠΗ. Αυτό. Τέτοια πράγματα, ναι. Κυρίως. Αυτά τα παιδιά θέλουν λίγο διαφορετικό χειρισμό από τα υπόλοιπα, mm-hmm. αλλά δεν πάει να σημαίνει ότι συμμετέχουν και έχουν τις δυνατότητες με τα παιδιά που δεν έχουν κάποιο τέτοιο. Συγκεντρώνονται στο ρόλο τους, πειθαρχούν στη σκηνή πάνω, είναι εκεί, είναι μέσα στο ρόλο τους. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Προσπαθούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Δυστυχώς, εντάξει, λόγω της ευαισθησίας που έχουν, συμβαίνει το ότι μπορεί να χάσουν λίγο την επαφή, να θέλουν να κάνουν κάτι άλλο. Ξέρεις, γιατί σε ρωτάω, βλέπω από τους δικούς μου υπερκινητικούς μαθητές που έχω μόνο 20 κάθε χρονιά, έχω 5-6. Πλέον είναι το θέμα. Ναι. Και πάμε, και αιτίες βεβαίως αυτού. Αλλά τέλος πάντων, ότι ό,τι έχει να κάνει με κινηματογράφο ή θέατρο, εντάξει, τους μιλάω και εγώ αρκετά βέβαια, γιατί τα αγαπάω και τα δύο,
είναι εκεί που συγκεντρώνονται. Έχω δει δηλαδή μαθητή ο οποίος να είναι τσίτες, να κάθεται σαν χταπόδι πάνω στο θρανίο και να γράφει έτσι και να είναι έτσι και να βλέπει την ταινία. Ή στο θέατρο να είναι εκεί και να διορθώνει και τους άλλους. Και να είναι συνταγή τώρα αυτό το πράγμα. Τι γίνεται. Ξέρεις τι. Εγώ αντιμετωπίζω ένα άλλο θέμα. Ότι ναι, μεν τρελαίνονται για ό,τι κάνουμε. Τους αρέσει πάρα πολύ και θέλουν να παίζουν και δεν θέλουν να χάνουν παιχνίδι κλπ. Αλλά αποσπόμαστε με το ότι θα βγούμε από την τάξη, θα πάμε σε μια άλλη τάξη. Που αυτή η τάξη δεν έχει θρανία. Που είναι μια αίθουσα και μέχρι να δημιουργήσεις το κλίμα πάλι ότι είμαστε εδώ και ότι αυτό είναι το κλίμα. Και μόνο το μάθημα το ότι είναι 40 και 45 λεπτά που για να δημιουργήσεις τον χρόνο και το χρόνο ενός θεατρικού παιχνιδιού. Ούτε αυτό το σχεδιασμό δεν κάνεις. Δηλαδή, με 20-25 παιδιά. Όταν είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ πολλά. Πάρα πολλά. Τάξη. Υπάρχει αυτό το θέμα. Εγώ θα ρωτήσω. Όχι, είναι κάτι πάνω σε αυτό. Η εκπαιδευτική. Όχι, είναι επειδή έχει σχέση. Την έχουμε ζαλίσει και ρωτά πολλά και δεν αφήνει σε παρά να είσαι. Οι εκπαιδευτικοί υπόλοιποι συνεργάζονται με αυτό. Ή θα σου πει, ας πούμε, η δασκάλα, α, εγώ ξέρω, εγώ έχω γλώσσα, τώρα γράφουνε, ας το θέατρο. Καταλαβαίνουν οι δάσκαλοι. Γενικά, πότε έχει δει, όχι μόνο στο σχολείο το δικό σου. Τη χρησιμότητα του θεάτρου σαν παιδαγωγικό εργαλείο, ή το βλέπουν ότι, έλα τώρα την αυτά, εδώ έχουμε μάθημα. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι οι δάσκαλοι στο σχολείο το αντιμετωπίζουν έτσι, για κανένα λόγο. Θεωρούν ότι είναι μια σχέση που χρειάζεται και από την πλευρά μου και από την πλευρά τους να τη χτίσουμε παρέα, οπότε βοηθάει ο ένας τον άλλον. Το κομμάτι το ότι συνεργαζόμαστε, γιατί εγώ προσπαθώ να ακολουθώ τα θέματα τους για να το βιώνουν τα παιδιά σφαιρικά, μας φέρνουν ακόμη πιο κοντά και όχι, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει αυτό. Και ακόμα και αν κάποια στιγμή αντιμετωπίζω δυσκολία με κάποιο παιδί που είναι λιγάκι ανήσυχο και χρειάζεται λίγο μία τύπο επίπληξη, οι δασκάλες πάντα βοηθάνε σε αυτό. Εννοώ να ξεφύγουν από το πρόγραμμά τους, από την ύλη, αν είναι Δεν έχει να κάνει αυτό. Εγώ στο σχολείο έχω συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένες μέρες με την τάδε τάξη μάθημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μου πάρει κάποιος την ώρα. Γιατί όχι, να τους δώσουν λίγο παραπάνω. Το παραπάνω εξαρτάται. Αν δεν βγαίνει. Κοίτα, οι μικρές τάξεις είναι πιο εύκολο. Τώρα Τετάρτες, Πέμπτες, κυρίως και Έκτες που είναι και καθαρά θέμα του να βγάλουν όντως το πλαι στην ύλη. Εντάξει, αυτό θα γίνει μόνο όταν πλησιάζει κάποια γιορτή και έχουμε πρόβες πολλές και συνεχόμενες. Εκεί αναγκαστικά. Δεν γίνεται διαφορετικά, αλλά αυτό παλεύουμε. Ελπίδα, θα ρωτήσει ένα από κιάλι, γιατί έχω κιάλι καπάκι. Ναι, αλλά να σου πω κάτι που δεν έχει και όρεξη σήμερα. Φαντάζομαι και να έχει. Ναι, μου την έφτιαξε εδώ η Νεφέλη. Την έφτιαξε και δεν έχω προλάβει να την. Σου έχουμε πάρει μονόδερμα και δύο. Κυρίω τον Δημήτρη σήμερα, γιατί είναι και το αντικείμενό του κιόλα. Τίποτα. Εγώ ήθελα βασικά να μα πει λίγο, γιατί εμένα με ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να μαθαίνουμε πάντα και για τον άνθρωπο που έρχεται εδώ. Γιατί ασχολήθηκε με αυτό, να μας πεις και λίγο για το προσωπικό σου αυτό. Γιατί ασχολήθηκες. Μην ξεφύγουμε από το σχολείο όμως. Γιατί έχω να φύγουμε λίγο να πάμε στον εαυτό της όμως. Να μας πει δύο πράγματα. Γιατί έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα. Ναι. Κάτι τελευταίο για τα παιδιά ήθελα να σου ρωτήσω. Ναι. Τα παιδιά αυτό. Θα σου ρωτήσω μετά γιατί σε ρωτά αυτά. Θα σου πω. Τα παιδιά το βλέπουν αυτό σαν ένα επιπλέον μάθημα ή το βλέπουν σε μια απόδραση από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Το δεύτερο. Χαίρομαι γι' αυτό. Και έχω παιδιά, και δεν είναι λίγα, έχω παιδιά που μου έχουν πει πολλές φορές ότι «Α, σήμερα είναι Τετάρτη, ήρθα σχολείο μόνο και μόνο γιατί έχω θέατρο». Οπότε πρέπει να το που ανοίγει την πόρτα τη τάξη και σε βλέπουν, πρέπει να τσιρίζουν. Α, έτσι. Η χαρά, η παρηγοριά του μαθητών. Όμω είμαστε. Κυρία, μπορεί να έχουμε μάθημα την προηγούμενη ώρα με ένα τμήμα και να του δώσω το διάλειμμα να περνάνε μπροστά μου και να πούνε κυρία, γεια. Τι ωραία. Έχει πολύ πλάκα. Ναι. Λοιπόν, επειδή σε πήραμε μονότερμα, α κάνουμε ένα μουσικό διαλυματάκι. Α ας αναλάβει μετά η. Ελπίδα από εδώ και να μα εξηγήσει και πιο μετά τι είναι το περιβόητο νεφούφου, έτσι. Ναι, όντω αυτό μα έχει πει. Πάρτε τι ανάσει λοιπόν. Την έχει πάρει μονότερμα.
Πάμε, συνεχίζουμε. Έχουμε και κάποια τεχνικά θεματάκια. Τα καταλαβαίνετε, μας έχετε μάθει άλλωστε ότι είμαστε έτσι και λίγο. Αυθόρμητοι. Ροκ εδώ. Έτσι. Αν ακούσετε κάτι παραπάνω, δεν πειράζει, ξέρετε. Τώρα στα live τα έχουμε αυτά που λένε και στην. Ελάτε να τα συζητήσουμε αν έχετε δει. Στα πρωινάδικα. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει. Α, αν τελειώσετε το σχολείο, δεν ξέρω αν έχετε πει κάτι άλλο. Τίποτα. Εγώ θέλω να μας πεις αυτό για το δικό σου ρόλο των εφούφου. Ποια είναι εφούφου. Αλλά εφούφου. Από τη στιγμή που έχετε τελειώσει με τα υπόλοιπα, βέβαια μόνο. Έχεις να με ρωτήσει κάτι άλλο. Μετά του σχολείου, όχι. Σε σχέση τώρα με τα παιδιά και το θέατρο, πολλά μπορούμε να πούμε. Αλλά ας πούμε για το τι είναι τον εφούφου, σε ποιον απευθύνεται κτλ. Λοιπόν, εγώ πριν από 4 περίπου χρόνια αποφάσισα να ασχοληθώ με τον κόσμο των πάρτι, των παιδικών πάρτι. Οπότε πήρα κάποια σεμινάρια για να μάθω πώς γίνεται. Εντάξει, κάποια. Τι? Το τέταρτο δεν μας χρειάζεται. Ναι, συνεχίζουμε. Για να μάθω λοιπόν κάποια πιο τεχνικά πράγματα. Γιατί όσον αφορά το κομμάτι του παιχνιδιού, από τη στιγμή που είμαι τόσα χρόνια δασκάλα, δεν χρειαζόμουν βοήθεια σε αυτό. Mm-hmm. Αλλά έπρεπε να μάθω πώς φτιάχνετε τα παλόνια, οι πανοκατασκευές, πώς φτιάχνετε, πώς ζωγραφίζεις το πρόσωπο, το face painting, όλα αυτά που κάνουν οι animateur. Έτσι λοιπόν πήρα κάποιο σεμινάριο και δηλαδή ξεκίνησα μέσω διάφορων εταιριών να δουλεύω και να κάνω παιδικά πάρτι. Α, συνεργαζόμαστε με εταιρείες, δηλαδή ξεκίνησες. Ξεκίνησα, ναι, να συνεργάζομαι με εταιρείες. Εντάξει, βέβαια σε φίλους και γνωστούς πήγαινα και εγώ μόνη μου ιδιωτικά. Mm-hmm. Αλλά η ιδέα της Νεφούφου, που όπως καταλαβαίνετε είναι Νεφούφου από το όνομα μου, προφανώς έχει βγει, το είπε. Το Νεφούφου είναι το κλονίστικο όνομά μου. Αυτό. Να, okay. Βοηθάει το όνομα, βοηθάει το Νεφέλ, βοήθησε πολύ. Όταν πάω σαν κλον, είμαι κλον Νεφούφου, ναι. Γιατί με το ελπίδα να κάνει λεπού που δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Δηλαδή πρέπει να σε βοηθάει και λέω το όνομά σου. Ισχύει. Εντάξει, θα μπορούσε να κάνει μια άλλη παραγωγή. Ναι, εντάξει. Όρεξη να έχει. Σίγουρα. Πριν από 6 μήνες λοιπόν ξεκίνησε αυτό το κομμάτι. Ήταν μια έμπνευση λοιπόν. Το να φτιάξω λοιπόν μια δική μου δουλίτσα. Ουσιαστικά κάνω τη δουλειά που έκανα και πριν μέσω γραφείων. Δεν έχει κάποια. Απλά έχει μια έδρα τώρα. Απλά ναι, είναι κάτι δικό μου. Δεν θα δουλέψω πλέον για κάποιον τρίτο. Θα κάνω ό,τι είναι να κάνω για μένα. Οι πελάτες είναι και άνθρωποι γνωστοί μου και γνωστοί γνωστών και όπως γίνεται η αλυσίδα λοιπόν που δημιουργεί σε ένα πελατολόγιο. Προσπαθώ να κινούμε και πάρα πολύ εδώ στην περιοχή. Έχω ήδη και πελάτες που έχουν και καταστήματα και. Καλά, Νέα Σμύρνη είναι μια απίστευτη. Είναι ένας μικρός πλανήτης. Ισχύει. Για αυτά τα πράγματα. Ναι. Αντικειμενική πάντα είμαστε και σε αυτό. Είμαστε πάρα πολύ αντικειμενικοί, βέβαια, ναι, το χωριό μας. Έχω λοιπόν και αρκετούς πελάτες εδώ στη Νέα Σμύρνη. Προσπαθώ να το εξελίξω όσο γίνεται περισσότερο. Εντάξει, εγώ το κάνω αυτό χρόνια, αλλά η Νεφούφου, σαν επιχείρηση, ας πούμε, υπάρχει γύρω στους 6 με 8 μήνες. Τώρα το τι κάνουμε στα πάρτι είναι. Σίγουρα δεν είναι ένα κλασικό πρόγραμμα κλόου που θα έκανε κάποιος παλιός κλόου. Ξεκινάμε με το face painting, κάνουμε πολλά παιχνίδια διαδραστικά, μοσχοχορευτικά, διαγωνισμούς. Και προς το τέλος κάνουμε και μπαλονοκατασκευές για τα παιδάκια, μοιράζουμε δώρα. Σε ακούω που μιλάς στο πληθυντικό. Εσύ και ποιος άλλος? Επειδή πλέον έχω αρχίσει και επεκτείνομαι, υπάρχει δηλαδή αρκετή δουλίτσα. Υπάρχει, έτσι. Υπάρχει και ξέρεις τι, υπάρχει. Γιατί... Λεφτά υπάρχουν. Τα είπε ο Γιωργάκης. Έτσι. Ο Γιωργάκης τα είπε, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι αυτό η αλήθεια είναι. Θεωρώ ότι ο κόσμος όταν έχει ένα παιδί, δύο παιδιά, θα κάνει οικονομία από κάτι άλλο και θα διαθέσει παιδί. Το κάνει. Παιδί. Και πόσο μωρέ θα κάνει να πάρει, θα κάνει ένα το χρόνο. Εντάξει, θα κάνει ένα το χρόνο, δύο αν έχει δύο παιδιά. Ναι. Είναι και κάποιοι. Ναι, εντάξει, παίρνει και πάλι. Έχω πελάτη η οποία έχει τρία παιδιά. Και έχουν ένα μήνα γενέθλια στη σειρά, οπότε κάνει και κατά τρία παιδιά μαζί. Ναι, εντάξει, όπως όλοι έχουν. Δίνεις εκεί και ρίχνεις, ας πούμε, παίρνεις μετά από ένα catering, ξέρω εγώ, και τα βγάζεις κάπως έτσι. Ναι, εντάξει, και πλέον μην το λες, γιατί πολλοί κόσμοι δεν είναι μόνο πλέον. Δηλαδή παίρνουν τρεπτάκια και τέτοια και τη βγάζουν έτσι, χωρίς κέντρο. Όχι μόνο αυτό, φαίνεται και καθένας το σπίτι του. Φαίνεται η μάνα του Γιωργάκη. Μακάρι να γίνεται πια αυτό. Πάντως θα ήθελα να μας πεις και περίπου τι παίζει με τη μέση, γιατί δεν τα έχω καθόλου εγώ υπόψη μου. Πώς πάμε την ώρα, πάνε αυτά με το πάρτι. Εγώ έχω μια εικόνα. Πάει με την ώρα, ναι. Και υπάρχει μια βασική τιμή για το βασικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Το βασικό πρόγραμμα είναι αυτό που σας είπα πριν: face painting, μπαλόνια και παιχνίδια. Πολλά δεν έχουμε πρόβλημα να τα πει κανονικά τη τιμή σου ή οτιδήποτε. Μπορεί να κανονικά θέλει, να. Δεν είναι απαραίτητο. Αν θέλει, ναι. Εντάξει.
Δεν θέλω να το πω πιο πολύ, γιατί κάνω πάντα κάτι καλύτερο εάν δω ότι ο άλλος θα δυσκολευτεί. Έτσι, ναι, ναι. Μπορούμε να πούμε ότι όποιος είδε την εκπομπή θα έχει 10% έκπτωση. Α, θέλεις. Αν μας φέρει το αντίγραφο του βίντεο. Ναι. Ωραίο. Μ' αρέσει. Λοιπόν, η τιμή, επειδή με ρώτησες, Δημήτρη, είναι με την ώρα, ναι. Υπάρχει κάποια χρέωση λοιπόν για την πρώτη ώρα και βέβαια μετά όσο παραπάνω κάθεσαι υπάρχει έξτρα χρέωση, αλλά με πολύ μικρότερα. Αντιστρόφως ανάλογη, ναι, ναι. Ναι, δεν είναι σίγουρα όσο είναι η πρώτη ώρα. Και από εκεί και πέρα, αν κάποιος δεν θέλει μόνο το βασικό πρόγραμμα και θέλει κάτι έξτρα, γιατί εγώ λόγω ειδικότητας κάνω και κουλουθέατρο, κάνω και θεατρικό παιχνίδι, το οποίο βέβαια το εντάσσουμε και στο πρόγραμμα το βασικό. Αλλά εάν κάποιος θέλει μόνο θεατρικό παιχνίδι, μου έχει τύχει πάρτι που είναι πιο μεγάλα τα παιδιά και θέλει μόνο θεατρικό παιχνίδι. Πας μία ώρα μόνο θεατρικό παιχνίδι. Οπότε εκεί λίγο αλλάζουν τα πράγματα. Τώρα που πας κουκλοθέατρο, υπάρχει αυτό το φοβερό κουκλοθεατράκι που είχαμε σαν παιχνίδι. Ναι, το πορτοκαλί με την κουρτινίτσα και το γάιδαρο, τον πλαστικό. Τι φοβερό πράγμα. Όσοι γονείς πέραν αυτό το παιχνίδι ήταν φοβεροί γονείς. Θα πάω να πάρω, ναι, 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 θα πάω να πάρω κι εγώ ένα να έχω. Για μένα πάλι. Θα έρχομαι για διαθεατή. Σε υπόσχομαι. Υπάρχει. Βέβαια αυτό τώρα λόγω μεταφοράς είναι δύσκολο, οπότε εγώ έχω ένα απλό πτυσσόμενο για να μπορώ. Βανάκι κανονικά θες, έτσι? Όχι, αλλά έχω κάνει το αυτοκίνητό μου φορτηγό πλέον. Αναγκαστικά να χώσεις μέσα τις βαλίτσες, να χώσεις την play, να βάλεις τα μικρόφωνα, να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο, οπότε... Διαφήμιση βάλε απ' έξω. Όχι, και το σκέφτομαι να το κάνω. Ναι, σκέφτομαι να το κάνω. Αυτοκόλλητο, ρε παιδί, μα μεγάλο αυτοκόλλητο. Ναι, το έχω κατά νου να το κάνω και θα ήθελα. Έχω βέβαια γύρω-γύρω παντού κάρτες πεταμένες με στο αμάξι, οπότε σίγουρα αν κάποιος περάσει. Εντάξει, μετά δεν ξέρω κατά πόσο να το προσέξει αυτό. Επίσης, πολύ ωραία θα ήταν τώρα, λέω, επειδή εγώ είμαι και στη διαφήμιση πολλά χρόνια, οπότε σκεφτόμαστε ιδέες εδώ και εδώ. Ωραία θα ήταν αν έχεις τη δυνατότητα να τυπώσεις πάνω σε μπαλόνια το όνομά σου. Και να τα φουσκώνεις και να τα αφήνεις κάπου. Mm. Στα δωράκια που δίνω στα παιδάκια, δίνω μπαλόνια που έχουν πάνω. Ναι. Το... Δίνεις και δωράκια. Ναι, να μην δώσεις δωράκια. Πας και από τσέπη σου. Εντάξει, κάτι. Δεν μπορείς τώρα, κάτι συμβολικό, θα ναι. Κάτι συμβολικό, να κάτι συμβολικό. Ναι, έχω μια φίλη, η οποία τώρα έχει δημιουργήσει, είναι ηλεκτρονικό κατάστημα. Είναι το mamanoula.gr. Μαμανούλα. Μαμανούλα το λέει. Μέσα στο αφιολόγημα είμαστε σήμερα. Νεφουφού, ναι. Μαμανούλα. Ναι, Παναγιά. Μαμανούλα, ναι. Είναι τα κορίτσια. Είναι, το έχει η φίλη μου μαζί με μια ξαδέρφη το έχουν αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα. Έχουν τα κορίτσια παιδικά είδη που μπορεί να είναι από παιχνιδάκια, μπορεί να είναι ρουχαλάκια. Έχει διάφορα τροφής τα περάκια, τα παιδάκια. Α, πάρα πολύ. Αλλά έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα και είναι όλο από το εξωτερικό, οπότε τα βρίσκεις εδώ και είναι πανέμορφα. Οπότε τα κορίτσια έχουμε μια. Τέλεια! Έχουμε ένα είδος χορηγία από τα δωράκια, κορίτσια. Δωράκια λοιπόν που είναι και μικρά και πολύ ωραία και για τέτοια. Μαμανούλα.gr, να το έχουμε υπόψη. Ναι, ναι, πολύ ωραία πράγματα. Σκεφτόμουν τώρα που τα λέμε έτσι αυτά τα μαμανούλα και αυτό. Να σου πω Δημήτρη, εσένα, εσύ άμα σου κάνω το υποριστικό για να πας να παίξεις, ξέρεις πώς θα ήταν έτσι. Κράλογλου. 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 Βλέπετε, τι υφίσταμε, βλέπετε. Ναι, βγαίνει, μια χαρά. Με λένε στο σχολείο Κράξογλου, μου είχαν πει κάποιοι. Κράξογλου. Κράξογλου. Εντάξει, είναι σαν να λες ρε παιδί μου, σε ένα μηχανικό, α, έχεις γράσα. Είναι όλα μέρος της δουλειάς. Πάντως εντάξει, παιδί μου, τον βοηθάει το επίθετο, βοηθάει. Εμένα που είναι μηναδάκι, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Ναι, καλά, μην νομίζεις. Υπάρχουν και μπουρκέλα, λένε σόκινγκ τώρα. Μπορώ να την πω. Τώρα πα σε άλλο. Πα σε άλλο. Πα σε άλλη ζώνη, Δημήτρη. Σωστά. Παρακαλώ το χέρι. Λοιπόν, άρα ερχόμενοι στο πάρτι του ανιψιού μου, γιατί παιδί είμαι πολύ μικρό ακόμα για να έχω, κάνει δραματοποιήσει. Σκετσάκια, φαντάζομαι. Κάνει τα μπαλόνο κόλπα σου. Τι μπαλόνο κατασκευέ, τι αφήνουμε στο τέλο, να ξέρει. Γιατί γίνεται ένα πανικό με τα μπαλόνια. Συνήθω τα γοράκια ζητάνε σπαθιά, οπότε αρχίζουν τι ξυφομαχίε του. Έχουμε δράματα, σπάνε μπαλόνια, γίνεται ένα πανικό εκεί. Οπότε οι μπαλονοκατασκευές είναι στο τέλος με τα δωράκια τους. Από εκεί και πέρα, ναι, γίνονται πάρα πολλά παιχνίδια στο ενδιάμεσο και διαγωνισμοί χορού. Τι γερνάτε κανένα τερατάκι για να μην μπορεί να σου χαλάει όλο το. Γίνεται τον ηρμό. Ναι, αρκετά συχνά, μου έχει συμβεί αυτό αρκετές φορές. Κοίταξε να δεις, πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις. Μου βγαίνει λίγο το δασκαλιστικό, είναι η αλήθεια. Που, αυτό είναι και το κομμάτι το οποίο πρέπει να διαχωρίζεις. Όταν είσαι και δάσκαλος και κάνεις και τη δουλειά του κλόουν, πρέπει να βρίσκεις τις ισορροπίες σου, γιατί δεν μπορώ να έχω αυτό που έχω στην τάξη. Ναι. Το παιδάκι του πάρτι τώρα δεν είναι σε μια τάξη, είναι τελείως ανεξέλεγκτο. Οπότε. Έχεις δίκιο. Υπάρχει μια λεπτή γραμμή που έχεις πρέπει να περάσεις. Εμένα παντού δυστυχώς καμιά φορά μου βγαίνει και τα βλέπω να παίζουν, ξέρω εγώ, έξω στη γειτονιά το καλοκαίρι που δεν μπορώ. Έχω πάθει overdose, δεν μπορώ να ακούω παιδικές φωνές. Και μου έρχεται να τα μαλώσω.
Όταν δεν παίζαμε τον Οδυσσεβά, θυμάσαι εσύ. Ναι. Όταν είναι full παιδική παράσταση, μιλάμε, δεν φαντάζεσαι. Κατά μέσο όρο 100-150 παιδάκια. Ανεβάσαμε και εμείς στο σχολείο σε ένα τούτο. Σοβαρά, θα μου πεις, Τα οποία όχι απλώς βλέπανε, συμμετείχανε, τσιρίζανε. Υπήρχαν φορές που δεν ακουγόμασταν από τα μικρόφωνα από τις φωνές τους. Σε μια δε παράσταση είχε σκαρφαλώσει, παιδάκι πάνω. Και ήθελα εκείνη την ώρα, ήταν τόσο γλυκός ο πειρασμός. Να βάλω μια από αυτές τις φωνάρες, ρε παιδί μου, έτσι που τρίζουν οι τείχοι όλοι μαζί. Όσοι με ακούτε, με καταλαβαίνετε. Ναι, κάτι το ξέρουμε. Κάποια κυρία μπορείς. Που ξέρει καλά τις φωνές μου, μας βλέπει. Μας έστειλε και χαιρετίσματα. Α, ναι, ωραία. Ναι. Λοιπόν, είναι γλυκός ο πειρασμός εκείνη την ώρα. Είναι πολύ δύσκολος ο διαχωρισμός. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει αναγκαστικά να το κρατήσεις και με πολύ πολύ γλυκό τρόπο να το. Δεν γίνεται. Να το. Πώς θα σου πεις. Σκέψω τους γονείς που είναι και δάσκαλοι. Τους δασκάλους που είναι και γονείς. Mm. Δηλαδή, ρόλο πατέρα, ρόλο δασκάλου, ρόλο δεν ξέρω. Σίγουρα είναι δύσκολο αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι θα βρεις πολύ σπάνια κάποιον που να κάνει τη δουλειά του κλόουν και να είναι και δάσκαλος. Οι περισσότεροι κάνουν άσχετα επαγγέλματα. Οπότε το διασκεδάζουν τρομερά γιατί. Δάσκαλος, είσαι σχετική όμως δασκάλα με το κλόουν ή λύκη. Οι περισσότεροι που το κάνουν είναι ηθοποιοί, είναι. Ναι. Καλοτεχνίτες. Αυτή που με εκπαίδευσε, ας πούμε, ήταν λογίστρια. Ναι. Άσχετο. Okay. Άσχετο. Απλά αυτοί οι άνθρωποι έχουν. Δεν είναι, έχουν το έχουν μέσα στο παιδί μου. Δεν το έχουν είναι, μέσα πάντα... τους, αλλά όταν έχεις 24-7 παιδιά στη ζωή σου και στη δουλειά σου, είναι διαφορετικό από το να τα έχεις μόνο να τα διασκεδάσεις σε ένα πάρτι. Χρειάζεται πολύ υπομονή αυτή η δουλειά. Έτσι, πάρα πολύ. Σωστό. Γονείς πώς το βλέπουν αυτό? Οι γονείς τους αρέσει πάρα πολύ. Είναι πρόθυμοι, παρά την κρίση, ανταποκρίνονται γενικά. Κοίταξε, ναι, σίγουρα αυτή η δουλειά πέρασε μία περίοδο που δεν ήταν και τόσο εύκολη. Ζοριστήκαμε δηλαδή, κυρίως πρόπερση. Φόνος αλλά... δούρσαν πολύ τέλεια. Αλλά από πέρυσι έχει αρχίσει πάλι και παίρνει λίγο τα πάνω του. Εντάξει, όχι να έχεις τη δουλειά που υπήρχε πριν από κάποια χρόνια, αλλά υπάρχει κίνηση τουλάχιστον. Δεν είναι να πεις ότι θα έρθει Σαββατοκύριακο και δεν θα έχω πάρτι. Όχι, θα έχω σίγουρα. Τώρα βέβαια περιμένουμε και τα Χριστούγεννα πώς και πώς που θα έχουμε και εκδηλώσεις πολλές και χριστουγεννιάτικα χωριά κλπ. Σ' αφήνουν σε τελείως δικό σου πλαίσιο δράσης ή σου λένε «Έλα εδώ κυρία Νεφέλη, θέλω να τους κάνεις αυτό και αυτό και αυτό». Στα πάρτι λες τώρα. Ναι. Συνήθως επειδή δεν ξέρουν οι γονείς πώς θα τα απασχολήσεις τα παιδιά και τι θα κάνεις. Μακριά μου να είναι. Για κάποιους δεν θες. Κοίταξε να δεις. Είναι γονείς οι οποίοι σου λένε «Εγώ θέλω να είναι στο δωμάτιό τους και να είναι εκεί και να μην βγαίνουν και να βγαίνουν στο σαλόνι και ενοχλούν». Έτσι. Υπάρχουν και αυτοί οι γονείς. Όπου ναι, θα τα μαντρώσεις ας πούμε τα παιδιά και θα τα έχεις μέσα και θα παίξεις και δεν θα τα έχεις να βολοδέρουν στο χώρο. Υπάρχουν και γονείς οι οποίοι θέλουν και οι ίδιοι να συμμετέχουν. Και γουστάρουν τρελά έτσι. Να χορέψουν μαζί με τα παιδιά και να παίξουν και εκείνοι κλπ. Αυτό θα το καταλάβεις από το τηλέφωνο που θα κλείσεις ένα πάρτι το γονιό. Δηλαδή το πώς θα σου μιλήσει. Φαντάζομαι και οι νέοι περισσότεροι, έτσι. Δεν σε πάνε να πεντάρεις, ας πούμε. Καλά, νέοι και πεντάρεις, αλλά καταλαβαίνεις. Ναι. Εντάξει, συνήθως είναι νέοι άνθρωποι, δεν είναι. Άμα το σηκώσεις και σου πει, θα έρθεις παρακαλώ γιατί μου έχουν πρίξει. Ξέρεις γιατί σου έρωτα, Νεφέλη, μου τους πάνε τρομερά οι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται τον καλλιτέχνη σαν έναν άνθρωπο που μπορούν να τον κόψουν και να το ράψουν στα μέτρα τους. Και ξέρω ότι και πάρα πολλοί καλλιτέχνες, γι' αυτό δεν μ' άρεσε ποτέ, πάνε και τραγουδάνε σε πάρτι ή οτιδήποτε. Για μένα αυτό είναι ξεπούλημα τέχνης λίγο. Δηλαδή με αγοράζεις, με νοικιάζεις, ας πούμε, βάζεις το κουτάκι, ναι. Μου κουρδίζεις το κουρδιστηράκι και επιτύχεις λεφτά, παίζω. Κοιτάξτε, οι καλλιτέχνες πάνε όμως στα πάρτι, Δημήτρη, και τους αγοράζουν, πληρώνονται πάρα πάρα πολλά λεφτά. Το ξέρω, παιδί μου, το ξέρω. Κοίταξε, και... αυτό που πρέπει να καταλάβουν κάποιες μαμάδες είναι ότι το να πάει ένας κλόουν, ένας ανιματέρ να κάνει ένα πάρτι, δεν πάει για να κάνει babysitting. Είναι τελείως διαφορετικό. Το ξέρουν αυτό. Αυτό το ξέρουν απάντα. Είναι κάποιοι που, δηλαδή μου έτυχε τώρα τις προάλλες είχα πάει σε ένα πάρτι, κυκλοφορούσε ένα μωρό 2 χρονών γύρω-γύρω, το οποίο διέλυσε το σύμπαν. Και αυτή η μαμά δεν ερχόταν να το μαζέψει και το άφηνε γιατί έπινε μέσα τον καφέ της, δεν ξέρω τι. Και καμαρώνουν κιόλας μετά. Ναι. Έχει τύχει κι άλλη φορά που έχει έρθει η μαμά μου, είχε αφήσει 2 χρόνια και μου λέει κράτα το και εδώ μαζί με τα άλλα. Και λέω, με συγχωρείτε, αλλά εδώ, έχω να απασχολήσω άλλα τόσα παιδιά εδώ. Δεν μπορώ να κάνω να εδώ μου είναι τύχει εμένα κανείς. Και μετά σας τραγουδάνε κιόλας. Ναι. Αλλά όταν έχεις αναλάβει να ψυχαγωγήσεις τα παιδιά, δεν μπορείς ταυτόχρονα να κάνεις και babysitting. Εμένα μου έχει τύχει στην παρουσίαση βιβλίου που είχα πάει δική μου παρουσίαση. Εγώ δεν είμαι. Πώς το λέμε, ψυχότρια. Εγώ παρουσίασα το βιβλίο μου, έκανα και απλά τα παιδιά θα τα απασχολούσα για να ακούσω παραμεθύματα. Την έχεις δει την γλυκά πάντως κι εσύ. Τι? Την έχεις δει την γλυκά κι εσύ πάντως. Έχεις πάρει μια γεύση. Ναι, δεν το συζητώ. Και είχαν παρατήσει παιδιά κάτι δίχρονα και είχαν πάει οι γονείς για καφέ, ας πούμε. Που εγώ δεν είμαι ψυχότρια. Εγώ παρουσίασα το βιβλίο μου, κάνω και με τα παιδιά πρέπει να έχω μια αυτή. Δηλαδή είναι και οι γονείς
Φαίνονται όμως, είναι και θέμα παιδείας. Χομπίστες, χομπίστες, ελπίδα. Ναι. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία γονέων, το συζητούσαμε και πρόσφατα σε μια συνεδρία και στο σχολείο. Είναι γονείς που απλά προέκυψε να γίνουν γονείς. Εκτός από αυτό, και ο ίδιος ο... Ναι, το αφεντικό μου είχε πει ότι. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Πόσο τη εκατό είναι αυτό το φαινόμενο που οι γονείς πια απλά προέκυψαν να γίνουν γονείς. Και πόσο είναι αυτοί που είναι συνειδητοποιημένοι γονείς. Δεν σου πω ότι είναι και 50-50. Είναι 50-50. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο και μάλιστα το είπε το. Ο εργοδότης μου, εν πάση περιπτώσει, σε συνεδρίες, ναι. Ότι γονιός γίνεται σε 10 λεπτά. Γιατί έρχονται πολλοί και μας λένε: α, δεν είστε γονιός, δεν ξέρετε. Σε εμάς, εν πάση περιπτώσει, λες και εμείς πάμε να δούμε μέσα από τη σκοπιά των γονέων. Δεν είναι αυτό. Ναι. Αυτό όμως που είναι τραγικό, δεν είναι απλά να συμβαίνει αυτό, αλλά να το ενισχύουν με ποιο τρόπο. Έρχεται ο μπαμπάς και ρωτάει, ξέρω εγώ, πώς είναι ο γιος μου, κάνει, δείχνει, έχει διαλύσει το σύμπαν. Και το βλέπεις ότι κορδώνεται. Είναι περήφανο. Είναι περήφανο. Είναι. Που δεν είναι μπουνταλάς. Ναι. Του λες θέλω να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Δεν είπαμε ότι είμαι ζωηρός. Και εγώ ζωηρός ήμουνα και εμένα προσωπικά μου αρέσουν τα ζωηρά παιδιά. Αλλά να μάθει 5 πράγματα. Και αχ, εγώ να δεις τι έκανα. Και σκόνται και φεύγει. Ναι. Επίσης, τι έκανες αυτό που είπε μόνο. Να αναφέρουμε ότι υπάρχουν γονείς που δεν έχουν πατήσει ποτέ σε σχολεία να μάθουν για το παιδί τους. Έτσι. Λοιπόν, το κλείνουμε αυτό. Μην μιλήσουμε άλλο για σχολεία και μαθήματα και τέτοια. Με παρέσει τώρα. Λέγε ένα φελάκι, τι άλλο θα μας πεις. Πες μας λίγο για τα σχέδιά σου, για αυτά που, αυτά που σε αρέσουν στη δουλειά που κάνεις, γιατί το ξεκίνησες, ποια προσωπική ανάγκη σε οδήγησε αυτό. Λοιπόν, έτσι. Το ξεκίνησα... Στις λογοτεχνικές σου ερωτήσεις, πεθαίνω. Το ξεκίνησα γιατί πλέον άρχισε να μην με καλύπτει μόνο το κομμάτι της μουσικής, των μαθημάτων μουσικής και των μαθημάτων θεάτρου και ήθελα να κάνω και κάτι άλλο με τα παιδιά. Οπότε ανακάλυψα αυτό το τομέα, τον οποίο πολύ λυπάμαι που δεν το ξεκίνησα και νωρίτερα, γιατί έχω και συναδέλφους μου από τη σχολή που κάνανε χρόνια από όταν ήμασταν ακόμα φοιτητρίες και πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ ότι δεν είχα ξεκινήσει νωρίτερα να ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι. Αν το κάνεις, κοίτα, καλώς ή κακώς είναι πολλοί άνθρωποι σε αυτή τη δουλειά, στον χώρο μας, που το κάνουν για τα λεφτά. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα που έχουν πέσει οι τιμές σε σχέση με παλιότερα, είναι πολλοίς κόσμος που εντυπωσιάζεται πως είναι ο Σκρούτζ, βλέπει το δολάριο. Τα δολαριάκια. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Που αυτό όταν το κάνεις, θεωρώ ότι δεν κάνεις καλή δουλειά. Δεν είσαι καλός. Για αυτό, αυτό που λέγαμε και πριν ακριβώς. Λοιπόν, εάν το κάνεις με αγάπη προς τα παιδιά, αυτό φαίνεται και σε ένα πάρτι που θα πας να κάνεις. Και εντάξει, κακά τα ψέματα. Και μου έχει τύχει και εμένα να πάω σε πάρτι και να είναι κακή μου μέρα, να μην έχω διάθεση και σίγουρα να μην έχει βγει όπως θα έβγαινε αν ήμουν στην καλύτερη διάθεση. Προσπαθώ πάντα το καλύτερο. Αλλά άνθρωποι είμαστε, μπορεί κάποια στιγμή να μας τύχει και κάτι στραβό. Ήταν μια προσωπική σου ανάγκη, επειδή να πας στα παιδιά. Ναι, επειδή... ήθελα να κάνω κάτι παραπάνω. Είναι κάτι το οποίο κάνεις για να περάσεις καλά. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν το διασκεδάζει ο ίδιος να κάνει αυτή τη δουλειά. Φαίνεται στη φάτσα του, παιδί. Να θα πας ένα πάρτι και θα είναι το χαμόγελο. Και υπάρχουν μάλιστα και άνθρωποι επαγγελματίες που ασχολούνται με αυτό και είναι και γνωστά ονόματα που το κάνουν τελείως επαγγελματικά και φαίνεται αυτό. Και οι επαγγελματίες που λες παίρνουν και κάτι ποσά αμύθιτα, έτσι δεν το συζητώ, κάτι αστρονομικά. Αστρονομικά ποσά, ναι. Και τα παίρνουν. Να δεις, γενικά αυτό το επάγγελμα ή θα παίρνεις πάρα πολλά λεφτά ή θα είναι λίγο πιο σημαντικά τα πράγματα. Είναι λίγο ταξικό επάγγελμα. Έχω θεία στην Αγγλία, η οποία είναι 40 χρονών, έχει, η κόρη της είναι στα 8 τώρα. Και επειδή την είχα ρωτήσει η αντίστοιχη δουλειά πόσο χρεώνεται στην Αγγλία, μου είχε πει 200 λίρες την ώρα. Ελά. Καλά, Αγγλία παίζουν τρελά λεφτά σε αυτή με εκπαίδευση. Πού να δει δάσκαλοι δεν παίρνουν εκεί. 200 λίρες την ώρα. Ναι, εντάξει, γενικά ρε παιδί μου είναι η μισθή εκεί πιο πάνω, αλλά 200 λίρες την ώρα τώρα πόσα ευρώ είναι αυτά. 350, 300 και. Έχει τόσο μεγάλο. Γύρω στο 1,5 μου φαίνεται. Νομίζω, 1,3 κάτι τέτοιο. Ναι, δεν ξέρω. Εδώ δηλαδή. Πάστε, λες πολλά. Αν πεις αυτά τα λεφτά τώρα, θα σου ρίξουν ντομάτες. Δεν υπάρχει δηλαδή, πλάκα κάτι. Αυτά είναι μηνιάτικα πια. Αυτά για την Ελλάδα είναι μηνιάτικα. Είναι μια απασχόληση, 300. Ναι, είναι όντως πράγματι, είναι τόσο. Τέλος πάντων, εντάξει. Ναι, είναι τα πράγματα πολύ περίεργα. Παρ' όλα αυτά, ναι, θεωρώ ότι αν δεν το κάνεις και αν δεν το κάνεις χωρίς αγάπη στο πράγμα, αν το κάνεις χωρίς αγάπη, δεν είσαι καλός. Και εγώ απλά αποφάσισα να μπω σε αυτό το χώρο γιατί ήθελα να κάνω κάτι επιπλέον με τα παιδιά. Και η αλήθεια είναι ότι με οδήγησαν οι καταστάσεις να φτάσω εκεί που έφτασα. Δηλαδή, ξεκίνησα σιγά σιγά με τις εταιρείες. Μετά είδα ότι μπορώ να το κάνω και μόνη μου και χωρίς μεσάζοντες. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι μεσάζοντες σου κρατάνε και ένα ποσοστό.
οπότε δεν συμφέρει και τόσο πολύ. Οπότε άρχισα εγώ σιγά σιγά. Στο μεταξύ, επειδή έκανα και πάρα πολλά χρόνια μπαλέτο, είχα και κάποιες στολές από τον μπαλέτο που μπορούσα να τις χρησιμοποιήσω να την αντικρύψω, να την ονειρεύω. Άρχισα βέβαια σιγά σιγά, αφού άρχισα να βγάζω και κάποια χρήματα, να αγοράζω και δικές μου στολές. Αυτή τη στιγμή έχει αυξηθεί πάρα πολύ η γκαρντερόβα μου. Έχω γύρω στις 20 στολές. Πάντως, ρε Νεφέλη, εγώ ξέρεις τι βλέπω και πραγματικά σε παραδέχομαι γι' αυτό. Αξιοποίησες, δηλαδή, κατάλαβες από νωρίς ότι είσαι άνθρωπος της τέχνης. Ό,τι σημαντικότερο μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, να κάνει μια αυτοκριτική από μικρός και να καταλήξει πού θέλει, τι θέλω να κάνω. Είναι ευτυχισμένος όποιος το κάνει αυτό. Βέβαια. Και ειδικά όποιος συνδυάζει τη δουλειά του με επάγγελμα. Αυτό Δημήτρη μου το έλεγε πάντα ο μπαμπάς μου. Κάνε το χόμπι σου επάγγελμα. Αυτό είναι μεγαλύτερη ευτυχία. Μου το έλεγε από όταν ήμουν στο δημοτικό. Αλλά και εσύ, ρε παιδί μου, το εξάντλησες. Το πιάσες από όλες τις μεριές. Μόνο μεσογραφική ήταν. Όχι, κάνεις body paint. Face paint. Ναι. Θα κάνει και πολλά μέσα σε πολλά. Και πότε κάνουμε, άμα θες. Δηλαδή, μόνο δεν έχει γυρίσει κάτι κινηματογραφικό, κάποια ταινία, ξέρω δεν έχει κάνει. Ταινία, όχι. Ακόμα. Εντάξει, προσπαθώ να βάλω λίγο τα μέσα αυτά τη τεχνολογία σε κάποια πράγματα, στα μαθήματά μου και με τα παιδιά. Έχουμε και το καλεσμένο σκηνοθέτη πριν δύο εκπομπέ, το Θέμη. Ναι. Παιδευτικό κι αυτό. Κοίταξε να δεις, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το να μπλέξεις τις τέχνες μεταξύ τους. Δηλαδή και σε μια θεατρική παράσταση μπορεί να κάνω, δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα περιέχει μέσα τις υπόλοιπες τέχνες. Δηλαδή είναι αστείο αυτό το πράγμα. Είναι συγκεκριμένα αρχεία. Τελείως. Κοίταξε, αυτό που μου έλεγε η μαμά μου αυτή τη στιγμή, δεν το πιστεύει όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί λέει ότι από τότε που ήμουνα στο δημοτικό, έπαιζα παιχνίδια με τις κούκλες και που άλλαγα τις φωνές μου και ήταν η καλύτερη μου η απόκριση που ντυνόμουν και μασκαρευόμουν. Και μου λέει: κοίταξε να δεις που αυτή τη στιγμή έφτασε αυτήν την ηλικία και είναι η δουλειά σου. Είναι η δουλειά σου. Ναι, μα φαίνεται να μέσα ένα παιδί από μικρό τι θα κάνει κιόλα. Και να σου πω κάτι: από το δημοτικό θυμάμαι το έτσι να σου πω. Μπορεί να ήταν και πριν το δημοτικό, από τον Ήπιο. Πάντα λέω ότι θέλω να γίνω ηθοποιός. Εντάξει, ηθοποιός δεν είμαι. Και εγώ το έλεγα από τα τρία. Στον χώρο του θεάτρου κινούμε. Με το τραγούδι έχω ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια και μουσική επίσης. Με τη ζωγραφική πάντα μ' άρεσε. Αδέρφια έχεις? Ναι, έχω μια αδερφή. Ασχολείται και αυτή? Όχι, όχι. Η αδερφή μου είναι του Πολυτεχνείου. Mm-hmm. Δεν είναι από τον μπαμπά εκείνη. Μια χαρά. Αλλά αυτό πήγα να πω τώρα, ότι επειδή πάντα πιάνω το χέρι μου στη ζωγραφική, έλεγε ο μπαμπάς όταν ήμουν στο Λύκειο, μήπως να δώσεις βρε παιδί μου για αρχιτεκτονική, να μπεις κι εσύ. Αλλά το κλασικό. Δεν θα πήγαινα καλά με τις φυσικές και αυτά τα μαθήματα, οπότε ήμουν τη θεωρητική περίπτωση. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Λοιπόν. Σκέψουμε να τα διδάξεις κιόλα. Εγώ κάπως το έχω λιτώσει τον τελευταίο καιρό με αυτά που έχουμε κάνει. Τι τάξη έχεις? Εγώ έχω έκτη, αλλά στο δικό μου σχολείο έχουμε χωρίσει την έκτη σε θεωρητικό και θετικό τομέα. Και ευτυχώς έχω πάρει το θεωρητικό. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος μας έχει προχωρήσει. Πέρασε η ώρα, δεν πειράζει. Όταν περνάς καλά, περνάει γρήγορα. Και έχουμε και επόμενη, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Και έχουμε, ναι, άμα είναι, ακολουθεί μια ανάλαφρη κουμπούλα τώρα μετά από εμάς. Ο Μιχάλης Κρυαλής με το Δημήτρης Καπινάκη. Δημήτρης Καπινάκη. Που έχουν και ανεμολόγιο για θέματα τώρα της επικαιρότητας. Ξέρετε, για να υπάρχει ισορροπία. Πολιτισμός και πολιτική. Σωστά, αυτά. Σωστά. Τώρα το θέμα δεν ξέρω ποια είναι η παρένθεση σε ποιο. Το χαλαρό στο ζόρικο ή το ζόρικο στο χαλαρό. Αυτό το αφήσουμε στην κρίση των. Αυτό δεν ξέρω. Είναι, ναι. Ο καθένας όπως το. Όπως το δει. Νεφέλη, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Sorry αν σε πήραμε, πώς το λένε, σε πήρε. Γρήγορα. Αρχίσαμε λιγάκι αργά και αγχώθηκα λιγάκι, επειδή είχαμε και είμαμε το. Πολλά πράγματα, πραγματικά δεν μπορούσαμε να. Κοίταξε, εδώ είμαστε. Αν θες, θα μπορείς να ξανάρθεις και άμα κάνεις και κάτι να μας πεις. Σίγουρα να... θα ξανάρθεις. Σίγουρα θα ξανάρθεις όταν θα έχεις υλοποιήσει ακόμα περισσότερα από τα όνειρά σου. Βεβαίως. Και θα έχεις να μας πεις ακόμα πιο όμορφα πράγματα και περισσότερα από όσα μας είπες. Ετοιμαζόμαστε πυρετοδός για τα Χριστούγεννα, οπότε. Τέλεια. Ό,τι εκδήλωση κάνουμε θα σας προσκαλέσουμε. Οπωσδήποτε θα έχουμε και ανήψια αυτά, να φέρουμε τα παιδάκια μας. Ετοιμάζουμε χριστουγεννιάτικα χωριά, χαμός θα γίνει. Ωραία, ωραία, τέλεια, μας τα πεις. Σε ευχαριστούμε πολύ, λοιπόν, και πάλι. Είστε καλά. Σε ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας, να είσαι πάντα έτσι χαρούμενη και να κρατάς το παιδί μέσα σου και να δίνεις χαρά και στα άλλα παιδιά. Ως την άλλη Τρίτη, να περνάτε καλά και να αγαπάτε την τέχνη. Έτσι, απλά. Καλώς βράδυ. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on!
Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. I'm trying to give up. Always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Best things happen to see, you know. Always look on the right side of life. What you got to lose? You know, you've come from nothing, you're going back to nothing. What you lost? Always look on the right side of life. Nothing will come from nothing, you know what I say? Incidentally, this record's available always in the foyer. Right. Someone's got to live as well, you know. Who do you think pays for all this rubbish? Always I look didn't on make the money right back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back. Always